Τη μαγική φράση, είπε ο Ντέμις, εγώ γουστάρω να βγαίνω έξω. Και εσύ κοτίτσε, ε. Κοίταξε να δεις, ναι. Ναι. Αλλά είχε δίκιο όμως. Εγώ θεωρώ ότι σε μία σχέση, όταν κάνεις μία σχέση, δεν πάβεις να ακυρώνεις τον εαυτό σου ως ύπαρξη. Δηλαδή, και εγώ έχω τις φίλες μου, θα βγω κάποια βράδια. Συμφωνώ. Και εκείνος έχει τους φίλους του και υπάρχει ένα κοινό κομμάτι. Ναι, αλλά δεν δέχεται σκηνές ζήλιας, δηλαδή. Εντάξει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Το ότι δεν τις δέχεται δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην τις έχει. Όχι και εμένα τη ζηλεύει η γυναίκα μου, όπως ξέρεις. Δεν είναι ποτέ. Ναι, ναι. Σε πιστεύω. Μην κουραστείς γιατί... Λοιπόν, ο μικρός Γιώργος είναι ένα παιδί που εσείως σε δύο μήνες ο γιος της. Ναι. Κλείνει... Τα πέντε. Αυτό το παιδί δεν είναι βαφτισμένο. Δεν βαφτίστηκε ακόμη. Εκτός και αν το έχετε βαφτίσει και επειδή δεν θέλετε να πληρώσετε, μας έχετε καλέσει. Δηλαδή μην τυχόν και ξέρετε. Το βαφτίσετε κρυφά. Όχι, βρε παιδί μου. Απλά κάποια στιγμή, επειδή αργήσαμε. Μα τρία χρόνια μου το λες αργήσαμε. Ναι, αλλά είχε φτάσει σε ένα. Τέλος πάντων, σε μια ηλικία που θα ήταν λίγο άγριο αυτό για το παιδί. Οπότε είπαμε, ας καταλαβαίνει πια, να του εξηγήσουμε τι είναι και μετά να το βαφτίσουμε. Σου έφερα ακριβώς να το εξηγήσουμε τι είναι και να δεις τι έχεις να πάθεις εσύ. Θα σου δείξω έναν άλλον άνθρωπο, Έλληνα, διάσημο, τον Ζάκα Λιφιανάκη, που τον βαφτίσαμε 5 χρονών. Κοίτα. I mean, baptized in the Greek Orthodox Church, you know, with the whole naked baptism thing, and in the Greek Church they, I don't know, were you baptized naked? Yeah. How old were you? I don't remember. It was before I was 20, though. I know that. Yeah, I was 5. Well, that's a little late. It to was be a little, naked. And it was my first hard on. At 5. At 5. Well, that's a good terrible, time. Terrible timing. Εντάξει, τώρα να μας συμβεί και αυτό, τι να πω. Τον Γιωργάκη τον κυνηγάς από πίσω έτσι για να μαθαίνουν και οι μανάδες. Γιωργάκη, τον μπουφανάκι, βάλε μην κρυώσεις. Εντάξει, όταν φυσάει και κρυώνει δεν θα φωνάζω. Φωνάζεις έτσι, ωραία αυτό που και στην αυλία μα τρέχει, ας πούμε το. Φωνάζω, ναι, φωνάζω. Πιο πολύ τι φωνάζεις, τον Γιώργο ή στην κόρη σου? Στην κόρη μου. Την κόρη σου, ναι. Καλά τι κάνει. Γυναίκα είναι, πρέπει να ακούει. Είναι πιο αντίθεση. Ο Γιώργος με ακούει περισσότερο. Ναι. Ναι. Καλά, περίμενε λίγο ακόμα. Για να δω. Περίμενε άλλα τρία. Μετά θα σου πω ότι θα σε ακούει. Ναι. Προς το παρόν. Σε σένα είναι κολλημένο τώρα, δεν είναι στον Ντέμι ακόμα. Σε μένα είναι, ναι. Και τα αγοράκια είναι μικρά. Μέχρι όχι, το 8-9. Ναι, το ξέρω. Μετά πάνε με τον παπά του. Εντάξει, ναι. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Σου πω εγώ τι νοσ είναι. Μετά. Είμαι πολύ ερωτευμένη με το γιο μου. Άντε κι άλλοι. Πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Κοιτάξτε. Γιατί σε ρωτήσατε, για να το πάω εκεί που θέλω. Με την κόρη μου έχω μία σχέση, δηλαδή λείπω σε ταξίδι. Η κόρη μου μου λείπει περισσότερο. Mm. Έχω την ανάγκη να της μιλάω περισσότερο. Έχω έναν άλλο συναισθηματικό. Εντάξει, συνεννοείσαι και περισσότερο, είναι μεγαλύτερο κορίτσι. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Συναισθηματικά αισθάνομαι ότι ακουμπάω περισσότερο πάνω στη Μελίνα. Πιο πολύ νοιάζομαι. Δεν... Ξέρω ότι ο μικρός είναι πιο ανεξάρτητος, ναι. Πιο στη Μελίνα. Αλλά το γιο μου, όταν τον κοιτάζω, αισθάνομαι ότι λιώνω, ρε παιδί μου. Είναι μια άλλη σχέση μάνας με γιο. Βλέπω εγώ τη μάνα του που είναι ερωτευμένη με το, η δικιά μου δηλαδή, ερωτευμένη με το γιο της, όταν είμαι ερωτευμένη, ο μόνος άντρας της ζωής μου ερωτευμένος, και όλη την ώρα του λέει για γκόμενες, για τέτοια, ξέρεις, παιδί μου και... Ενώ πριν σε μένα δεν έλεγε τα ίδια. Εντάξει, δεν είναι και η ίδια σχέση. Δηλαδή, γιατί εμείς είμαστε ξένοι και αυτό είναι δικό σας και έχει άλλα δικαιώματα. Όχι, του λέω κι εγώ, αλλά πρέπει πάντα να θυμάται ότι η μανούλα είναι μονομία. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Να το ξεχνάμε. Πάντα, μανούλα είναι μονομία. Όχι. Μανούλα είναι μονομία. Σε μια απαγορευμένη που έστειλε ευχαριστήρια πριν από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, πόσο έστειλε ευχαριστήρια. Σε ένα περιοδικό, λέω, σε περιοδικό έτσι, δημοσίως. Ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε ρετούς και μου κρύψατε την κυταρίτιδα. Ναι. Γενναίο το βρήκα. Γιατί? Εγώ βλέπω μια χαρά το μπουτάκι. Εγώ θέλω να ξέρει. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ το ξέρουν. Ότι υπάρχει αυτή η περιποίηση τέλος πάντων από εσάς, ναι. Τους ανθρώπους των περιοδικών. Ζωγραφίζουμε και τους βγάζουμε ωραίες. Χάλια είναι. Ωραίες, χωρίς ρητίδες, yeah. Αυτό, τρομερά. Χωρίς yeah. Η βαρύτητα να έχει επέμβει πουθενά. Είναι ωραίο. Αλλά. Είναι καλό να ξέρουν ότι υπάρχει ένα ψέμα πίσω από όλο αυτό. Εννοείται. Διότι είσαι ένας κανονικός άνθρωπος, μια κανονική γυναίκα. Εννοείται ότι θα κάνεις και κυταρίτιδα και τα παχάκια σου και τις ρητίδες σου. Δηλαδή, πώς θες να είσαι στα 60, ας πούμε. Σε καμιά κοσταριά χρόνια, δηλαδή. Στα 60, θα ήθελα να φέρουμε στα 50. Εντάξει, αυτό το φαντάζομαι. Ναι, θέλω να. Κρατήσω τις αναλογίες όσο μπορώ, τέλος πάντων. Μην ξεχνάς ότι εμείς οι γυναίκες περνάμε και άλλα θέματα πολύ αργότερα, ελπίζω. Ναι. Περνάτε, θέλω το πώς λέγεται. Λέγεται. Εμένα απόφευση. Καλά, δεν είναι κακιά κουβέντα, δεν είπα και τη λέξη μαλάκας. Όχι, σαν βρισιά ακούγεται λίγο περίεργα. Ναι.